Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Από σήμερα εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, στην ιερότερη εορτολογική περίοδο του έτους και όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάστηκε Μεγάλη όχι για την χρονική διάρκεια των ημερών της, αλλά εξαιτίας των μεγάλων σωτηριολογικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά αυτήν για τη σωτηρία του πεσόντος ανθρώπου. Για όλους εσάς που το καθήκον ή κάποια ασθένεια θα σας κρατήσει μακριά από τις ιερές ακολουθίες, ο εκκλησιαστικός μας σταθμός 4Ε θα μεταδίδει καθημερινά όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας, στο κέντρο εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής της Αδελφότητος Αγία Λυδία στην Ασπροβάλτα, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση πρώτα ο Θεός την ακολουθία του νυμφίου. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητο σου. Νηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλία σώμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμου σου ευραμφίσεται ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού που και στέρισας αυτούν. Ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ήπισα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνων. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δόξεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου που μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκριναν σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήφης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσου μη διψαλούμε τας δυναστείας σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αείκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε, κυρίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι αείκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτας ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνην, αήτητων τρόπεων. Και νύ και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτα συγκεσία ημών. Πανίμη του Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνειον ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνειον ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνειον ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, κρίση σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνω το κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν υπετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, τη σύε πάταξα πάντα του αθρέοντά μου ματέω, οθώντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησά μου και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα στην ίαση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκα στην ειρήνη τη οστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Ωστή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εισάβησαν οι μόρροπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζονε χορευόμην, ότι εψώο μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ως τον αγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα εστιμέται μου. Φίλοι μου και εκκλησία μου εξαναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και ήγιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δεολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν.
Εγώ δε ως οικοφός σου κρυκών και ως ιαράλη σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενο ως άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχουν στόματι αυτού λεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και αν τους ελευθύνε πόδες μου επί με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστηκας έτοιμος και εδειγδόμαι ενώπιόν με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνεύσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε αχθήρι μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πνιχτήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά δι' αγαθών διαβαλών με, επικατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Εώ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, η γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθην σε κλειδίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι Κρίστον το έλεος σου περιζωά, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και βιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Έμνη μονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γίνηθες βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εξελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νοφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφερανθήσεται επί το Θεό, επενηθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αέ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσαι και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις τη δύσή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδεται σεν τάφο, ο νου και μνήσθησε έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθε ντόμεν λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου, έθε ντόμεν δέλυγμε αυτής. Παραδόθηκε ούτε εξυπορευόμη, η οφθαλμή μου εισθένησε με αποπτωχίας. Εκέκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασε προσέ τα σχήρες μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατρία να στήσω και εξομολογήσω εντέσει. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου και απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εγκόψε εκ νεότητός μου. Οι ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυνες επε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκαξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σε δεκοδόση αυτού. Τον εκπαιδεύονται πάστα σε ανομία σου, τον ιόμενο πάστα στα θεό σου. Το λουτρούμενο εκθερά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ανελαίοι και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει τόσα η του η νεότη σου. Ιώνα λιμοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους υποκειμένους αυτών, καθώς όν απέκουσουν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν τα φημώτας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριου, σοκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σηκώρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς,
Κύριος είναι το ουρανό, η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα οι άγγελοι αυτού, οι νατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούς τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εμπατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή με τα αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου, ότι μη δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνασαν ει γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδίασαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώση. Τα χείλη άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλυψα. Γνώρισαν μου, Κύριε, δεν είναι πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λύφοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά τη δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά τη δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι έκει στου αιώνου των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της αδελφότητος ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Συ, Κύριε.
ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκων και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα. Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα. Σκότα σωστικά να τέλει το κόσμο. Oh.
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των παθών του Κυρίου τας απαρχάς. Των παθών. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο, επανάγων ο Ιησούς εις την πόλην επίνασε και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρεν εν αυτή ημί φύλλα μόνον και λέγει αυτή «Μικέτι εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα εις οικεί. Και οι δόντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες «Πώς παραχρήμα εξηράνθη εις οικεί» αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής
Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπητε, άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσαν αιτήσετε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις το ιερόν, προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα, ον εάν είπητε μη, καγώ ημίν ερώ εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου, πόθεν ειν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων, οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, ερήμην, διατί ουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, πάντες γαρ έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν, έφυ αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοχή, άνθρωπος είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζω εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε, και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός, ο δε αποκριθής είπεν, εγώ Κύριε και ούκα πήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγος είναι αυτό, ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι ιτελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς της στην Βασιλείαν του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Εμείς δε ειδώντες μεταμελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθεκε και όριξεν εν αυτό λινό και οκοδόμησεν πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνας των πρώτων και επίησαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε, απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον Υιόν, είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσωσιν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αυτή, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσεθε αφημών η Βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε έθνη. Ποιούντι τους καρπούς αυτοί.
Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομή μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν κιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις το κλίνεστέ σε. Ιδού χάρη νομία στην αλήθεια και να αμαρτία σε εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού χαρα αλήθεια η γάψα, τα άδειλα και τα κρύφε, τη οφείλω σε δήλωσά μη. Ρατίζει με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνίζει με και περχιόλα να ευκαθίσω με. Ακοτίζει με αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσουν τα οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα τα νομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν, κτίσουν είναι μία Θεό και πνεύευθέ σε και ένωσουν τι δεκάτη μου. Μία απορρίψη μου από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία τον έλυση πε μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμησα σ' οδού σου και σε βίσε φυσέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κέλπιν εσύ σου. Ότι θέλεις, αρστησία ανέδωκα άνω, λεκοφτώ μου το έχω ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξοδενώσει. Αγάθινα Κύριε εν τ' ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης να φοράν και λοκοφτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσία στήριον σου μόσχους. Τον Ισραηλίτη λαόν καθοδηγήσαντε, Κύριο άσομεν, εδόξος γάρδε δόξαστε. Ότι ναύατον κειμενωμένη θάλασσα, θείο αυτού προστάγματι, αναξηρά ανάντη, και πεζεύσε δι' αυτής, τον Ισραηλίτη λαό καθοδηγήσαντι, Κύριο άσομεν, εδόξος γάρδε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η απόρριτος λόγου Θεού κατάβασις, όπε Χριστός αυτός έστι, Θεός και άνθρωπος, το Θεό σου χαρπαγμόν είναι ηγησάμενος εν το μορφούστε δούλων δεικνύει τις μαθητές εδόξος γάρδε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι η απόρριτος λόγου Θεού κατάβασις όπε Χριστός αυτός έστι Θεός και άνθρωπος, το Θεό σου χαρπαγμόν είναι ηγησάμενος εν το μορφούστε δούλων δεικνύει τις μαθητές εν δόξος γάρδε δόξαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι διακονήσε αυτός ελίληθας που την μορφήν ο πλαστούργος εκόμπερικήμε το πτωχεύσαν διάδαμ ο πλουτών θεότητη θύνε εμείτε αυτού ψυχήν αντιλήτρων ο απαθής θεότητη και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Διακονήσε αυτός ελίληθας που την μορφήν ο πλαστούργος εκόν περίκυμε το πτωχεύσαν διάδαμ ο πλουτών θεότητη θύνε εμείτε αυτού ψυχήν αντιλήτρων ο απαθής θεότητη. Ότι ναύατον μενωμένη θάλασσα, θείο αυτού προστάγματι, αναξηρά ανάντη και πεζεύσε δι' αυτής τον Ισραήλ.
διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Ιακώβο δίρετο του Ιωσήφ την στέρηση, και ο γενναίος εκάθητο άρματι, ως βασιλεύς τιμόμενος, της Αιγυπτίας γάρ τότε τε Σιδωνές, μη δουλεύσας, αντεδοξάζετο παρά του βλέποντος τας των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος στέφος άφθαρτον. Και νέμοντος στέφος άφθαρτον. Επί το οδυρμόν ειν προσθήσομεν οδυρμόν και εκχαίωμεν δάκρυα μετά του Ιακώβ συγκοπτόμενη, Ιωσήφτον αείδημον και σόφρονα, τον δουλωθέντα μεν το σώματι, την ψυχήν δε αδούλωτον συντηρούντα και Αιγύπτου παντός κυριεύσαντα, ο Θεός γαρ παρέχει της δούλης αυτού στέφος άφθαρτον. Ο Θεός γαρ παρέχει της δούλης αυτού στέφος άφθαρτον. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Τίτου, τι τούτο τίτε, και εσύ λείπεις εκ βίου, λείπω μεταστάς, δόξαν ούτω Κυρίω, δευτερίοι τίτιο από ψυχή νόε σύραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Αμφιανού και Εδεσίου. Σω συμβυθιστής Αμφιανέ συγκόνο, είδωρ θαλάσσης Αμφιένη με λέγε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδόρας, σε μνή καλείται η Θεοδόρα ούσα, δώρον προσήχθη ευάρεστον Κυρίο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πολυκάρπου, ως κλίμα τμηθής Πολύκαρπος Κυρίου, τον καρπόν ούτο πλοίωνα Χριστό φέρει. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Γρηγόριος, ο εν το κόλπο της Νικομιδίας Ασκήσας, κατά το έτος 1240, εν ειρήνη τελειούται, έφυπος άλλα Γρηγόριε, καθάπερ, χέρσον διήλθες ο τεραστίου ξένου. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνίαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς. Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία. Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αρά ξηραίνει εις φύγομεν το πάθος. Τες του Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Αιζόου δεκ μαραθήσεις πλογός, διέ
Πάντες γνώσονται ή τα σε μας εντολαστηρίσετε. Φυσήν ο σωτήρ της φύλης προς πάθος μόλων ειρηνεύεται εν εαυτής και πάση και ταπεινά φρονούνται σαν υψωθείτε και Κύριον γινώσκοντες με υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, ημάς μου τότε μαθητάς, πάντες γνώσονται ήτας εμάς εντολαστηρίσετε, φυσήν ο σωτήρ της φύλης προς πάθος μόλων, ειρηνεύεται εν εαυτής και πάση και ταπεινά φρονούνται σαν υψωθείτε και Κύριον γινώσκοντες με υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριον. Τα ξέρως εμπαλήν ημί, εθνικής εστώ το κράτος ομογενών, ου κλήρος γαρεμός, τυραννής δε γνώμη αυθαίρετος, ο ου προκρήτος, εν ημίν είναι θέλων, των άλλων έστων πάντων εσκατώτερος, και Κύριον, γινώσκοντες με υμνείτε και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Και νίκε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τάξεως εμβαλήν ημίν, εθνικής εστώ το κράτος ομογενών, ου κλήρος γαρεμός, τυραννής δε γνώμη αυθαίρετος, ο ουν προκρήτος, εν ημίν είναι θέλων, των άλλων έστω πάντων εσκατώτερος, και Κύριον γινώσκοντες με υμνείτε, και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογού και προσκυνούμε τον Κύριον. Έφυξε παιδόν ευαγών το μοστολόν ψυχής ασπήλων σώμα και ήξε το τραφέν εν απειρό ηλιακά του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομαι. Oh,
Αποστόλης προεύχης η πάντων σοφία. Εν είδωσας της εστέ λάμποντες ηλίου τη λαβιέστερο. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι τρυπών πάντα εμπαθή από σαμένη επάξιον της Θείας Βασιλείας γνώμη αναλάβετε έθρονα της εις Αποστόλης προεύχης η πάντων σοφία εν η δόξα της εστέ αλλά συναπαύθητε της ταπεινής εμόνο περπίνω πίετε ποτήριον ότι εν τη βασιλεία του Πατρός εμείς οι δοξαστείς εστέ και ταπεινής εμόνο περπίνω πίετε ποτήριον ότι εν τη βασιλεία του Πατρός εμείς οι δοξαστείς εστέ. Με
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ημφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο.
εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγε εν τη οδό ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του Yeah.
Μακροθυμία, δόξα.
πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα μου να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη θέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ανέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μήνα γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσε ο Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι αήγιος τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πυρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Πάσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε. Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το κοντά εφορό σώματι επιβλέπων επάσα την κτήσης ή εκκλήνωμα των αυχαίνα της υγείας και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιε Αγίων έκτηνο τη χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήδη η Μάρτο μεν εκουσίως ή εκουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγκαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, προς το μυστήριον το απόρριτον της εις οικονομίας που εξαρκούσα ή τον εξεβεβαίου μύτηρ ή τίτωση προς καιρού βασιλείας τιμή της εαυτής δωρήσαστε τέκνης αλλά διτάφτης ποτήριον θανάτου επιγγείλω πηγή της αλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδηγήσον τους Υιούς αυτών. Κύριε, τα φοβηθέντες
αδέλφοι, καρπούς αξίους της μετανοίας, προσάξομε Χριστό το παρέχοντι ημίν το μέγα. Ξηρανθήσεις σικής δια την ακαρπίαν το επιτίμιον φοβηθέντες αδελφοί καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξομεν Χριστό το παρέχοντι ημίν το μέγα έλεος. Μνίαν απόψε ποιούμεθα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες του γεγονότος της ξικής, την οποίαν εξήρανεν ο Κύριος. Και ακούσαμε τη σχετική ευαγγελική διήγηση από τον Ιερόν Συγγραφέα, απόψε των Απόστολων Ματθαίων. Και το ίδιο περιστατικό, περίπου με τα ίδια λόγια, μας το παραθέτει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Κύριος όλα τα βράδια της Μεγάλης Εβδομάδος διανυχτέρευεν προσευχόμενος στον κήπο της Γεστημανή. Εκεί, στον τόπον αυτόν, τον οποίο γνώριζε και ο Ιούδας, οδήγησε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ
τους σταυρωτές του Κυρίου για το συλλέγον. Το πρωί λοιπόν της Δευτέρας ο Κύριος κατεβαίνει από το όρος των Ελαιών για να πάει στην Ιερουσαλήμ και να μιλήσει στον κόσμο. Και καθοδόν, λέγουν τα Ευαγγέλια, επείνασε και είδε μία σικιά η οποία έθαλεν από πράσινα φύλλα και πήγε σε αυτήν για να βρει καρπόν να φάει. Αλλά δυστυχώς το δέντρο δεν είχε καρπούς. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής «Ούπο γαρ ειν καιρός σήκον». Ήταν όχι η εποχή της καρποφορίας της σικιάς. Ωστόσο, ο Χριστός στη συνέχεια προβαίνει σε κάτι το παράξενο, το φοβερό και συγκλονιστικό και το οποίο απαιτεί κάποια ερμηνεία. Καταράστηκε τη σικιά και της είπε «Μικέτη εξού καρπός γέννητα εις τον αιώνα και εξηδάνθη παραχρήμα η σική». Και οι μαθητές, λέει, ειδώντες εθαύμασαν πώς παραχρήμα εξηδάνθη η σική. Τα ερωτήματα είναι κέρια και κύρια. Πρώτα απ' όλα ο Χριστός ήταν άνθρωπος, όπως και εμείς. Πλην όμως ο Κύριος δεν είχε τις δικές μας αδυναμίες ορέξεως. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός γενόμενος άνθρωπος ήταν αναμάρτητος. Και ως αναμάρτητος δεν ευαρύνεται από τα συμπτώματα ή αν θέλετε τα παρακολουθήματα της αμαρτίας. Εμείς επεινάσαμε και διψάσαμε μετά την παρακοή. Πριν την παρακοή ο άνθρωπος των παράδεισων ήταν όπως οι άγγελοι. Από τι ετρέφεται? Μόνο με την θεωρία του Θεού. Όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, ερμηνεύει πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τότε ενεδύθη την παχυτέρα, ενεδύθη τους δερματίνους χιτώνες. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι σημαίνει δερμάτινοι χιτώνες? Την παχυτέρα σάρκα, αυτήν η οποία θέλει να φάει, η οποία πεινά και διψά, η οποία υφίστανται τις ασθένειες, τα πάθη. Άρα λοιπόν ο Χριστός επείνασε γιατί? Λέγουν οι πατέρες, θέλοντας επείνασε, θέλων εδίψασε και ακόμη αν θέλετε θέλοντας έπαθε. Αυτό ακούσαμε απόψε. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Άρα θεληματικά οδεύει προς το πάθος. Επομένως το επείνασε θέλει κάποια ερμηνεία. Και δεύτερον, πάει εκεί και ζητά καρπούς σε εποχή να κατάλληλη. Δεν ήταν εποχή παραγωγής σίκων. Και το τρίτο ερώτημα είναι ότι ο Χριστός ως Θεός δεν εγνώριζε πως δεν υπάρχουν σίκα. Γιατί πηγαίνει στη σικιά? Και το άλλον, το φοβερότερο, είναι ότι ο Χριστός καταράται την σική και το δέντρο ξηραίνεται πάρα αυτά. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι θησαυρός ανεκτίμητος και δυστυχώς παραμελημένος και άγνωστος σε εμάς, σε πολλούς, δίδουν ερμηνεία και δίδουν απαντήσεις στα ερωτήματα και ικανοποιούν τα ερωτήματά τους. Οι πατέρες μας λέγουν ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ο ιστορικογραμματολογικός, δηλαδή ως έχουν οι διηγήσεις και τα γεγονότα ερμηνεύονται. Όπως για παράδειγμα, προχθές ακούσαμε για τον Ευαγγελισμό. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται την κόρη της Ναζαρέτ και της ανακοινώνει για το μέγα θαύμα της συλλήψεως. Εδώ έχουμε
ιστορική και γραμματολογική ερμηνεία. Υπάρχει όμως και η ερμηνεία, λέγουν οι πατέρες, η αλληγορική. Όταν ο Χριστός κάνει λόγο για τον σπορέα, την παραβολή του σπορέως, ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει την αλληγορία. Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Άρα άλλα λέγονται και άλλα εννοούνται. Εδώ λοιπόν έχουμε την τρίτη περίπτωση ερμηνείας, που είναι η λεγόμενη τυπολογική. Δηλαδή, είναι τύπος, είναι ιστορία με παράδειγμα. Λέει ο Ρόχος Χρυσόστομος, τι σημαίνει η τυπολογία. Να δούμε το κεκριμένο κάλλος, την ομορφιά που κρύβει αυτή η περικοπή. Ή ακόμη λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, των απόθετων πλούτων. Ποιο λοιπόν είναι το κάλλος που κρύβεται και ποιος είναι ο απόθετος πλούτος της περικοπής αυτής. Θυμηθείτε κάτι άλλο. Όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, όχι μόνο δεν έγιναν θεοί κατά την υπόδειξη του αρχιψεύτη Σατανά, αλλά αμέσως λέει ένιωσαν πως είναι γυμνοί. Και νιώθοντας ότι είναι γυμνοί, κρύβηκαν. Και άκουσαν τον Θεό να περπατεί στον Παράδεισο και να λέει «Αδάμ, πού είσαι?» Ο Αδάμ ούτε η Εύα αποκρίθηκαν. Κάποια στιγμή όμως δεν μπορούσαν να κρύβονται άλλο. Και λένε «Εδώ είμαστε». «Πού είστε?» Λέει «Ακούσαμε τη φωνή σου και εντραπήκαμε, φοβηθήκαμε». «Και γιατί?» Και απαντούν, είμαστε γυμνοί και ντρεπόμαστε. Δηλαδή, ο Αδάμ και η Εύα πρώτης παρακοής φορούσαν ρούχα. Τα ρούχα, τα ενδύματα, μας τα έραψαν η αμαρτία. Ωστόσο, δεν ήταν γυμνοί ο Αδάμ και η Εύα. Και τι φορούσαν? Τι φορούσαν? Ήταν λουσμένοι στο άχτιστο φως. Θυμηθείτε έναν ωραίο απόστοιχο το οποίο ψάλλουμε στον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς Χριστέ μου, επί των μαθητών έδειξας το αρχέτυπον κάλλος της εικόνος. Τι ωραία πράγματα. Σήμερα Χριστέ μου στο θαβόρ που μεταμορφώθηκες, τι έδειξες? Το αρχέτυπον κάλλος της ανθρωπίνης εικόνος. Έτσι ήταν ο Αδάμ και η Εύα πρώτης παρακοής. Ντυμένοι και λουσμένοι στο άχτιστο φως, όπως ο Χριστός στη μεταμόρφωση. Γι' αυτό ξέρετε στους βίους των Αγίων, πολλές φορές διαβάζομαι στα συναξαριά τους, ότι λάμπουν οι Άγιοι. Περπατούσαμε, γράφει ο στρατηγός Νικόλαος Μοτοβίλοφ, με τον πατέρα Σεραφείμ στο δάσος του Σαρόφ. Και υπέβαλα το ερώτημα στον πατέρα Σεραφείμ, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Και μου απάντησε, ο σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και του είπα, λέει ο Μοτοβίλοφ, δεν σε καταλαβαίνω πάτερ. Τι εννοείς απόκτηση του Αγίου Πνεύματος? Και τότε μου είπε, για κοίταξε με. Και λέει, τόλμησα να τον κοιτάξω. Και του είπα, ω πατέρ, δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Το πρόσωπό σου λάμπει όπως το δίσκον του ήλιου. Και τα μάτια σου έχουν τη λάμψη της αστραπής. Και είσαι όλο φως. Και άρχισα να κλαίω. Και να λέω, πάτερ, εσύ έχεις το πνεύμα του Άγιον, ενώ εγώ δεν το έχω. Με χάιδεψε στο κεφάλι και μου είπε, όχι παιδί μου, μην κλαις. Για να μπορέσεις να με δεις έτσι, σημαίνει πως και εσύ έχεις Πνεύμα Άγιο. Και στα ποίηματά του, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, γράφει πολύ ωραία. Εξανά τέλει, εν εμή, ένδοθεν της ταλένης, καρδίας μου ως ήλιος, σφαιροειδής δεικνύμενος, φωτοειδής, και άπαντα τα μέλη μου αχτίσει καταβγάζω. Όλος περιπλεκόμενος, όλων καταφυλήμαι,
όλος τε δίδωσιν αυτό εμή το αναξίο και γλυκασμού και ειδονής εμπίπλα με του Θείου. Οι Άγιοι κατορθώνουν να ζήσουν ως ο Αδάμ πρώτης παρακοής. Τι έπαθαν τώρα οι πρωτόπλαστοι? Λέει, αφού ήταν γυμνοί, επήραν φύλλα της σικιάς και εκάλυψαν τη γυμνότητά τους. Πράγματι, επήραν φύλλα σικιάς και εκάλυψαν τη γυμνότητά τους? Ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, όχι. Ωστόσο όμως αυτό είναι μία τυπολογία. Δύο πατέρες θα επικαλεστούμε απόψε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το περιστατικό. Και οι δύο συγκλίνουν. Ο ένας είναι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, που μας διέσωσε τις λεγόμενες κατηχήσεις του. Ομιλίες και κηρύγματα που έκανε στους κατηχουμένους αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Και ο άλλος είναι ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης. Ζημετά από τον Άγιον Κύριλλο. Και λέγουν το εξής, πατέρες και αδερφοί. Προσέξετε ένα πράγμα. Ποιον? Είναι το τελευταίο θαύμα το οποίο επιτελεί ο Χριστός στην επίγεια ζωή του. Δεν πραγματοποιεί ο Χριστός μετά από αυτό το θαύμα. Και τι θέλει να δείξει με το θαύμα αυτό? Επισφραγίζει λίγο πολύ τα θαυμαστά γεγονότα της επιγείου ζωής τους. Και τι διακηρύττει? Τέρμα τα φύλλα της σικής. Εγώ ήρθα στον κόσμο για να καταργήσω την σικιά που είναι η αμαρτία. Ταυτίζουν οι πατέρες την σική με την αμαρτία, η οποία έχει τρία ιδιώματα. Τρία κακά και φοβερά ιδιώματα. Το πρώτο ιδίωμα ποιο είναι? Είναι ωραίη, εύγευστη και ειδής. Γλυκής η καρπή της σικιάς. Το σίκο ωραίον έδεσμα, όπως και η αμαρτία. Ταυτόχρονα ο χυμός της σικιάς έχουν μία κολλητική ουσία. Είναι αυτό που όταν σαγενεύσει τον άνθρωπο, τον καθιστά υπόδουλον του. Και το τρίτον, τα φύλλα της σικιάς δεν είναι διόλου μαλακά. Είναι τραχιά και σκληρά. Αυτή είναι η αμαρτία. Ο καρπός της γλυκής, ωστόσο είναι μαγνήτης και τελικά η αμαρτία σε εξευτερίζει. Άρα λοιπόν απόψε ο Χριστός, με την ωραία διήγηση που ακούσαμε, λέει μια για πάντα: τέρμα η αμαρτία, τέρμα η συνέπεια της αμαρτίας και τέρμα λοιπόν τα δεινά του ανθρώπου. Έχετε προσέξει την επεξήγηση που δίνει ο Χριστός? Τους λέει: εάν έχετε πίστην ως κόκκος συνάπαιος. Πώς είναι πίστη ζητάμε ο Χριστός? Ο κόκκος του συναπιού είναι από τους πιο μικρούς κόκκους. Ωστόσο, αυτός ο μικρός κόκκος συνάπιος, εάν τον έχετε, ου μόνον το της σικής ποιήσετε. Αλλά καν το όρι τούτο ύπητε άρθητη και βρείτε στη θάλασσα, θα γίνει. Άρα λοιπόν, αυτό που εμάς ζητά ο Χριστός είναι τι? Διακοπή κάθε σχέση με την αμαρτία. Και πώς διακόπτεται? Το ακούσαμε στο στοιχειρόν ιδιόμενον πριν από λίγο. Της ξηρανθήσεις σικής δια την ακαρπίαν. Τι να κάνουμε εμείς? Καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξομεν Χριστό. Αν λοιπόν με μετάνοιαν. Μετάνοια τι σημαίνει? Αλλαγή τρόπου ζωής. Αλλαγή νοοτροπίας. Αποσύνδεση από την αμαρτία. Τότε λοιπόν θα προσάξουμε εν καρπούς αξίους της μετανοίας στον Χριστό, ο οποίος και παρέχει σε εμάς το μέγα και άφθαστον έλεος του. Αυτό λοιπόν να δώσει ο Θεός στον καθένα από εμάς γεννητό. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάρι το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έιν και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστα Αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε Κυρία σας της ενίας ημών. Ένα και εν ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έιν και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αληθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε ημών τα εφωλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Ιακώβ οδύρετο του Ιωσήφ την στέρησιν και ο γενναίος εκάθη το άρματι ως βασιλεύς τιμόμενος. Της Αιγυπτίας γαρτώτε τες ειδονές μη δουλεύσας, αντεδοξάζωτο παρά του βλέποντος τας των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος στέφος άφθαρτον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. 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 Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν επουράνιε βασιλεύ. Τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστη στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμο ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών εσκηναίους δικαίων τάξον και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με το οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθεως δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καρινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Λιδίας, στο Κέντρο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του νυμφίου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα. Με αυτό το τροπάριο ο Ιερός Υμνογράφος μας εισάγει στο κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος και μας καλεί σε εγρήγορση, με νηστεία, με θερμή προσευχή, αλλά προπάντων με την παρακολούθηση και τη συμμετοχή μας στις ιερές ακολουθίες, προσιλωμένοι στα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας. Από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας Σταθμού 4Ε, Λυτρωτική Μεγάλη Εβδομάδα.